Δεν κατάλαβα. Ο επίσκοπος δογματικός είναι αυτός δόγματος. Ο επίσκοπος. Σεβασμιότατε, σας καταθέτω και σας απολογούμε γιατί εγώ λέω ότι δεν είμαι, δεν κάνω σχήμα και δεν είμαι εκτός εκκλησίας. Κατηγορείτε ότι είμαι εκτός εκκλησίας, το καταλάβατε αυτό. Εκτός εκκλησίας και μετά έρχεσαι τώρα. Και η εκκλησία θεωρεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Και λέει ότι δεν με αναγνωρίζεις εκτός εκκλησίας. Συγκεκριμένο επίσκοπο. Αυτό είναι παπισμός. Το καταλαβαίνετε αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι παπισμός, το καταλαβαίνετε αυτό. Ξαναδιάβασε αυτή την παράγραφη. Ποια? Αυτό την εισαγωγή που κάνεις τώρα. Οι επίσκοποι, λέω, έχοντες τελείως αντίθετο φρόνημα από τους Αγίους μας, που τους ακούσατε μισές το πίσω. Λίγο πιο πάνω τι είπες. Είπα για την παράλληλο πέτρα και τα χρήστα κύματα. Θέλετε να το ξαναδιαβάσω. Παρακάτω. Αυτό λέω. Οι επίσκοποι, λοιπόν, έχοντας τελείως αντίθετο φρόνημα από τους Αγίους και δι παπικών, θεωρούν σχίσμα το να αποσχιστεί κάπως από τον επίσκοπο, ο οποίος δεν έχει προφανώς ορθόδοξο φρόνημα. Τον θεωρούν δε εκτός εκκλησίας. Πώς το κάνεις εσύ από το συγκεκριμένο επίσκοπο, γιατί για το συγκεκριμένο επίσκοπο μιλάμε, πατέρ μου, όχι για μένα. Μα γιατί, για εσάς είπα εγώ. Για τον... Τι είπα για εσάς τίποτα. Αυτό με κατηγορεί ότι είμαι εκτός εκκλησίας. Όχι, από το δικαστήριο απεφάσισε. Ποιο δικαστήριο απεφάσισε ότι είμαι εκτός εκκλησίας δικαστήριο. Γιατί κατηγορείστε. Ο κατήγορος είναι ο σεβασμιότατος. Για τα 12, για τα 13. Ναι, ο κατήγορος αυτός δεν είναι. Όχι, το δικαστήριο. Όχι, ο κύριος. Το πρωτοβάθμιο συνοδικό δικαστήριο. Το δικαστήριο, το επικοπικό δικαστήριο που... Να κατεδίκασε για τα παραπτώματα, στα, ότι διατράψετε τα παραπτώματα... Ο καθήκος, δεν βγήκε το δικαστήριο. Κατηγορήστε, δεν σας κατηγορούμε εμείς. Όχι εσύ, δεν είπα εσείς με κατηγορείτε. Αλλήμωνο. Κατηγορήστε λοιπόν. Όχι, ο σεβασμένος επίσκοπος, αυτός με κατηγορεί. Όχι. Ποιος κατηγορεί. Δικαστήριον. Μα το δικαστήριο από Φατσίδη δεν κατηγορεί. Κάποιος κατηγορεί. Το δικαστήριο να πεπάσχε ότι είναι ένοχος αυτών των κανονικών ταυτομάτων. Τον κατηγορώ, ο κατηγορός απένωσε τις κατηγορίες. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι είναι ένοχος ο κατηγορούμενος των συγκεκριμένων κατηγοριών. Παραπτωμάτων. Ποιος της απένωσε τις κατηγορίες, Άγιε Πιλίππον, ποιος της απένωσε, υπάρχει κάποιος κατήγορος. Το δικαστήριο δεν έρχεται... Ο ανακριτικός φάκελος. Αυτόματα, αυτόματα, ο ανακριτικός μαγικά, μαγικά συνετάκτη, μαγικά συνετάκτη. Διαβάσαμε ποιος της έρχεται στις ανακρίσεις. Πάμε παρά. Αναφερόμενος λοιπόν στην υπόθεση του σχίσματος για την οποία κατηγορούν, αφέρω ότι δεν είναι μόνο οι προαναφερθέντες λόγοι της μηχεπιβασίας, δηλαδή και της μη αποδοχής του κατηγόρου με επισκόπου, σεβασμιωτάτου επισκόπου κυρίου Γνατίου Λάπα από τον λαό, για τους οποίους και δεν δέχομαι καμία εκκλησιαστική ευθύνη μαζί του, αλλά επιπλέον και πρωτίστως υπάρχουν και άλλοι λόγοι δογματικοί, τους οποίους και κατωτέρω θα απαριθμίσω, εις το τέλος της απολογίας μου θα τους απαριθμίσω, για τους οποίους και δεν θέλω να έχω καμία εκκλησία κοινωνία με τον σεβασμιότατο επίσκοπο κ. Γνάτη Λάπα και με τους υπόλοιπους κάθε επέκταση. Εντάξει. Λοιπόν. Δικαίωμά. Ναι, δικαίωμά μου. Έρχομαι τώρα, ποια είναι, ποια κατηγορία είναι για τους χριστούς μήνες. Και εδώ θα αναφερθούμε λιγάκι στο εξωτερικό μας μήνες, γιατί κατηγορούμε γι' αυτό. Ότι δεν αρνώσα την αγιότητα. Η ενδεκάτη. Ασεβία προς την ιερά μνήμη του Αγίου Εθνοιερωμάτου στο στόμα. Εντάξει. Η ενδεκάτη. Για την κατηγορία επί ασεβία προς την ιερά μνήμη του Αγίου, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, Έθνο Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης. Σας λέω τα ακόλουθα. Αυτή ειδικά η κατηγορία, Άγιοι Δικαστές, εκθέτει επανόρθωτα τους επισκόπους στα μάτια του λαού. Δεν λέω του Θεού, διότι αυτόν όπως εκ των πραγμάτων φαίνεται προφανώς δεν τον φοβήστε, και αποδεικνύει περίτρανα το ότι ό,τι αποφασίζουν οι επίσκοποι πρέπει ο λαός να το αποδέχεται αδιαμαρτύρητα και αναντήρητα. Σας ευτύχησε στην υπόθεση της αγιοποίησης του Χριστόμου Σμύρνης το ότι κάποιοι εσκάλισαν την υπόθεση αυτή της αγιοποίησης
και απέδειξαν ότι αυτή έγινε καθ' υπόθεση της μασονίας. Σας εστίχησε το ότι απεκαλύπτησαν όλα τα πιστεύω του Αγίου σας, του εισαγωγικών Αγίου, τα οποία απεδείκνυαν τον εσωτερικό του κόσμο καθαρά ειδωλολατρικό και προτεσταντικό και ουδέ ίχνος έχοντα ορθοδοξίας. Σας εστίχησε το ότι απεδείχθη... Σε ποιους απευθύνεις? Στο δικαστήριο απευθύνομαι. Εμάς μας εστίχησε, σε εμάς, σας. Σας εστίχησε, ναι. Γι' αυτό τον εγκαλέσατε. Και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Δεν με κατηγόρησε, δεν με εγκαλέσε το πρώτο δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο, οι επίσκοποι. Έτσι, εσάς οι επίσκοποι, εσύ νόμως. Εσύ αναφέρεσαι στο γενικά. Γενικά, στους επισκόπους λέω. Με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με τιμωρήσε. Ακούστε λοιπόν, ποιος ήταν ο Άγιος. Ακούστε για τον Άγιο. Γιατί. Ακούστε τιμωρήθηκε. Ποιον Άγιο. Ποιον εσείς τον Άγιο. Τον Άγιο. Τα έργα του και η ζωή του τον κρίνει. Φυσικά τον εκκρίνουμε. Πώς θα τον κρίνατε εσείς, δεν τον κρίνατε για να τον κάνετε Άγιο. Δεν τον κρίνατε. Όχι, τέλος πάντων. Σας εστίχησε το ότι απεδείχθη από την έρευνα η διαμόνητη πατρίδα θυσία του. Ενώ για την πίστη του ως Ορθοδόξο Αρχιερέως δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Σας εστίχησε υπερβολικά το ότι απεκαλύπτησαν τα σχέδιά σας. Πάτε, σας παρακαλώ. Να τον χαλκεύσετε καταρχάς ως Άγιο και κατόπιν να τον χρησιμοποιήσετε ως γέφυρα. Μπαίνουμε σε ένα ιερό σημείο. Ποιο είναι το ιερό σημείο? Της αγιότητος. Ιερό σημείο. Μισό λεπτό. Μιλάω εγώ τώρα. Και μετά. Μπαίνουμε σε ένα ιερό σημείο για να τις δείτε. Είναι θέμα δικό σας, προσωπικό, να έχετε τις προσωπικές σας... Κατηγορείτε για το. Να μην... Εντάξει. Δεν θέλετε να απολογηθώ. Εγώ για πρώτο, δεύτερο, τρίτο λόγο δεν δέχομαι να γυρίσω. Εγώ έγραψα 500 λόγους και τις πελέκτα σκουπίδια. Τι το βιβλίο, εντάξει. Τι εντάξει. Δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν Άγιο. Άγιο επιλίγο. Ολόκληρο βιβλίο και δεν δώσατε σημασία εναντίον του Αγίου σας που να γράφαμε κάτι για τον Άγιο. Του Αγίου μας. Εσείς τον αναγνώρισα, εγώ τον αναγνώρισα. Του Αγίου της Εκκλησίας μας. Του Αγίου σας. Οι επίσκοποι τον αναγνώρισαν. Εγώ τι λέω. Της Εκκλησίας. Έχουμε και μασόνους αγίους και αιρετικούς και οικουμενιστές και αντιμοναχιστές. Έχουμε αγίους και ειδωλολάτρες αγίους. Έχουμε αγίους τέτοιους. Της Εκκλησίας είναι αγίους. Είναι της Εκκλησίας Άγιος. Αυτά είναι στοιχεία. Είναι στοιχεία. Είναι στοιχεία δαοκρατία κατηγορία. Της απολογίας του κατηγορουμένου. Δεν πρέπει να σας αποδείξει ότι ο Άγιος ήταν μασόνος και αιρετικός. Πώς ήταν μασόνος. Πώς θα χωρίσω την αυτός. Τα γράφει. Γιατί σε αυτά θα απαντούμε λοιπόν. Ακούστε τα. Ακούστε τα και διεξέστε τα. Βράστε ένα βιβλίο. Εσείς είσαι υπέρ του Αγίου. Κάντε ένα βιβλίο. Κάντε τον κόπο να πάτε στην βιβλιοθήκη. Και εγώ πήγα 3 χρόνια τρέχα στις βιβλιοθήκες. Τα αντέκρουσε κανείς το βιβλίο. Το έβγαλε τους ευρές. Πού να... Δεν σας φαίνεται τις κριτικές του. Τις κριτικές του βιβλίου. Του βιβλίου. Είναι οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει... Τις κριτικές του βιβλίου. Μας λέτε αν... Είναι όλες τις κριτικές. Εσείς μετράτε. Εσείς μετράτε. Εσείς γράφετε επικριτικά. Το βιβλίο ελέγχεται από την αξιοπιστία από το περιεχόμενο. Αν κάποιος το αμφισβητήσει, πρέπει να γράψει. Και να αναφερθεί σε άλλα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Μα εδώ υπάρχει συγκεκριμένη αυτή εδώ. Φτιάξαμε έναν Άγιο υπέρ του οικουμενισμού. Μέγα οικουμενιστή, πρωτεργάτη του οικουμενισμού. Οπότε γιατί σήμερα τον Πάπα να τον καλέσετε και να τον προσκυνήσετε εδώ. Σας εστίγησε λοιπόν, σας εστίγησε υπερβολικά το ότι Σας εστίξει υπερβολικά το ότι απεκαλύπτουν τα σχέδιά σας να τον χαλκεύσετε καταρχάς ως Άγιο και κατόπιν να το χρησιμοποιήσετε ως γέφυρα στην προώθηση των οικουμενιστικών σας σχεδίων τα οποία αποσκοπούσαν στο ξεπούλημα της πίστεως. Σας εστίξει η ενημέρωση του λαού γύρω από το θέμα και η αφύπνισή του ώστε από αυτό να καταλάβει πού τον οδηγείτε και στα υπόλοιπα και κατ' επέκταση πόση εμπιστοσύνη πρέπει να σας έχει.
σας εστίχησε το ότι αμφισβητήθη αυθεντία σας.